Κύριε. Σας ευχαριστώ που βρίσκεται σήμερα εδώ και τιμάτε με την παρουσία σας τη δεύτερη προσπάθειά μου που είχε ως αποτέλεσμα το βιβλίο αυτό. Όλο το εγχείρημα του να γράψω το παρόν σύγγραμμα είναι το αποκορύφωμα της αγάπης μου για την οικογένειά μου και η υλοποίηση ενός δεύτερου ονείρου μου μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μου βιβλίου, το οποίο αναφερόταν στην οικογένεια του πατέρα μου Αντώνη Κριεζή. Να αποτυπωθεί η ιστορία της οικογένειας και των προγόνων της μητέρας μου, Φόφης Ραφελέτου Κριεζή, που φέτος έκλεισαν 25 χρόνια από το θάνατό της. Το θεώρησα ηθικό μου χρέος. Ξεκίνησε λοιπόν το βιβλίο πριν 4 χρόνια, τα οποία ομολογώ ότι κύλησαν πολύ δημιουργικά για μένα. Το λιμάνι της ζωής είναι το αποτέλεσμα μια σύνθετης αναζήτησης στοιχείων και αρχείων που ξεκινά με την καταγωγή των προσώπων που ερευνούμε και τους διαφορετικούς τόπους όπου έζησαν, εστιάζοντας στην ιστορία του κάθε τόπου. Θα καταλάβουμε πώς το περιβάλλον και οι πρόγονοί τους, κάτω από τις συνθήκες που έζησαν, επηρέασαν και διαμόρφωσαν το χαρακτήρα τους. Η κατάρτιση ενός γενεολογικού δέντρου είναι σημαντική πηγή ιστορικών στοιχείων. Χωρίς την καταγραφή των ανθρωπίνων εμπειριών, η συλλογική μείνει ατροφή και η ιστορία χάνει μια από τις βασικότερες σταθερές της. Δεν έχει κανείς να χάσει τίποτα, κοιτάζοντας την ιστορία της οικογένειας του κατάματα. Δεν κρύβει τίποτα άλλο από μικρά μυστικά που συμβαίνουν σε όλους μας. Πόλεμοι, ορφάνειες, προσφυγές. Καμία ελληνική οικογένεια, έστω οι περισσότερες, δεν διάβηκε τους αιώνες χωρίς πρόσφυγες, μετανάστες, θύματα από τη μία ή την άλλη πλευρά και ψυχικά τραύματα. Ας δούμε την ιστορία μας προσωπική, οικογενειακή και ευρύτερη, με αγάπη και συναισθηματικό ενδιαφέρον, χωρίς να αισθανθούμε ότι κάτι που μπορεί να προκύψει μας θίγει ή μας προσβάλλει. Η συγγραφική εμπλοκή κάποιου με την ιστορία της δικής του οικογενείας νομίζω αποτελεί μια άσκηση ισορροπίας, καθώς προϋποθέτει τη συγχώνευση των προσωπικών του βιωμάτων σε μια αφήγηση ελκυστική για τον αναγνώστη. Ακόμη περισσότερο όταν αναφερόμαστε στην ίδια την ιστορία. Κυρίως όμως το βιβλίο μιλά για διαδρομές. Διαδρομές της ζωής των πρωταγωνιστών του, διαδρομές που εγγράφονται στον χώρο και στον χρόνο, μέχρι να βρεθεί το λιμάνι της ζωής για τον καθένα. Οι διαδρομές του βιβλίου ξεκινούν από τη Χίο και τη Σύφνη του 19ου αιώνα, όπου ανακάλυψα τις ρίζες της οικογένειας των δύο προπαπούδων μου και τα ίχνη τους με έφεραν στην Κωνσταντινούπολη με τον ελληνισμό της του 19ου αιώνα, με συνεπήρεια ιστορία της Μύρνης, με την ευημερία της και την καταστροφή της, για να γυρίσω στην προπολεμική Αθήνα, όπου βρήκαν το λιμάνι της ζωής τους οι πρόγονοί μου με αποτέλεσμα αυτό το βιβλίο. Εγώ απόλαυσα την κάθε στιγμή της διαδρομής. Κλείνοντας, ομολογώ ότι είμαι περήφανη γιατί μπορώ να κοιτώ το παρελθόν της οικογένειας και να μην ξεχνώ τα δεινά τα οποία έζησαν οι πρόγονοί μου, κάνοντάς με καλύτερο άνθρωπο σήμερα. Εύχομαι τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου να αισθανθούν το ίδιο όταν διαβάσουν τα βιβλία μου, τα οποία περιέβαλα με πολύ αγάπη. Άλλωστε, ό,τι προσεγγίζουμε με αγάπη, μας ανταποδίδεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Δώσω το λόγο στην κυρία Ράνια Τζιφοπούλη Κωνσταντινίδη, γνωστή σε όλους μας στην Άνδρο, δημοσιογράφος και συγγραφέας, για να μας πει και εκείνη τη δικά της λόγια. Καλησπέρα σας και από μένα. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω ειλικρινά και μέσα από την καρδιά μου τη Χαρούλα για την τιμή που μου έκανε να με καλέσει σήμερα εδώ και να μου εμπιστευτεί, χωρίς να ρωτήσει τίποτα, χωρίς να συζητήσουμε τίποτα, να εκφράσω αυτά που εγώ αισθάνθηκα διαβάζοντας το βιβλίο της. Το βιβλίο «Το λιμάνι της ζωής». Η Χαρούλα Κριεζή Σβυριάδη εκδίδει το δεύτερο βιβλίο της, με θέμα και πάλι την ιστορία της οικογένειάς της. Αυτή τη φορά η Χαρούλα καταπιάνεται με την ιστορία της οικογένειας της μητέρας της, τους Βαγιανούς και τους Ραφελέτους. Με αφορμή την ανάγκη της να αποδώσει φόρο τιμής στους προγόνους της, κάνει ένα ταξίδι στις ζωές τους και μέσα από τις ζωές τους ένα ταξίδι στην ιστορία.
ένα ταξίδι στην πολυτάραχη ιστορία αυτής της χώρας που λέγεται Ελλάδα και που περνούσε από την ευτυχία στον πόνο, από τη δημιουργία στην καταστροφή, από τη ζωή στο θάνατο, από τον πλούτο στην ανέχεια, από την εφορία στον εφιάλτη. Χίος, Σύφνος, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Πειραιάς, Αθήνα. Πορείες ζωής πολυκύμαντες. Ένα αληθινό παραμύθι. Ένα παραμύθι όπως το ήφανε η ζωή. Η Χαρούλα το αφηγείται χωρίς φόβο, χωρίς πάθος. Μόνο με αγάπη, εκτίμηση και σεβασμό για τους προγόνους της, για τους γεννήτωρές της που η ιστορία τους ξεκινάει εδώ και 2 αιώνες και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Η ιστορία αρχίζει από τη Χίο, από τα Θημιανά, που μοσχοβολάνε μαστίχα, πορτοκάλι και μανταρίνι. Πελεκητό χωριό χαρακτηρίζει τα Θημιανά ο λαϊκός ποιητής. Το όνομα Θημιανά, που αρχικά γραφόταν με ήττα, προέρχεται κατά μέν τον Αδαμάντιο Κοραή, από το χωριό Φήμες της Βιωτίας, από όπου προέρχονται οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού, σύμφωνα με το χιώτη ιστορικό Γιώργο Ζολότα, από το ναό της Εθνιανής που κομιτά τους Φακίων Κρήτης, και τέλος κατά την παράδοση είτε από τα πύληνα θημιατά που κατασκεύαζαν στο χωριό ή από την Φήμη, τη θημιανούσικη πέτρα που ήταν φημισμένη μέχρι απέναντι την πόλη και τη Μικρά Ασία, το ίδιο όπως και οι αυτοδίδακτοι αρχιτέκτονες του χωριού που αν και αγράμματοι έφτιαχναν αρχιτεκτονικά αριστουργήματα όπως τονίζει η Χαρούλα στο βιβλίο. Εκκλησίες, καμπαναριά, μήλι, φάρι αλλά και επάβλης με υπέροχα πορταία και σκάλες αρχοντικές φανέρωναν τη διαφορά από άλλους τόπους χάρη στην πρίκα που έδωσε η φύση στοιχείο και που ονομάζεται μαστίχα. Και η μαστίχα, πάντα κατά την παράδοση, δεν είναι τίποτα άλλο από το δάκρυ του Αγίου Ισιδώρου, του πολιούχου του νησιού. Η Θημιανούση ήταν πολύ περήφανη, έως και αλαζόνες για τον τόπο και την τέχνη τους. Η Χαρούλα Κριεζής Βυριάδη αναφέρει ένα διάλογο μεταξύ δάσκαλου και μαθητή που σήμερα μπορεί να ακούγεται και κωμικός. Ρωτάει ο δάσκαλος, «Παιδί μου, ποιος έκτισε τον κόσμο?» Και απαντάει ο μαθητής, αφού σκεφτεί λιγάκι, «Η Θημιανούση, κύριε». Σε αυτό λοιπόν το χωριό συναντάμε τον Κωνσταντίνο Βαγιανό, πατέρα του προπάπου της Χαρούλας. Απόδειξη της ύπαρξής του σε αυτόν τον τόπο, ο κατάλογος κτισθέντων σπιτιών μεταξύ 1884 και 1911, που είχε συντάξει η τουρκική φορολογική υπηρεσία για να εκτιμήσει τη δαπάνη που είχε κάνει η εκάστοτε οικογένεια για την ανέγερση της οικίας της. Ο Κωνσταντίνος Βαγιανός παντρεύεται τη Σταματούκα και η χαρά τους, έτσι συνήθιζαν να λένε το γάμο στοιχείο, φέρνει 2 γιους, τον Ιωάννη και τον Σωτήρη, τον προπάπο της Χαρούλας, ο οποίος με τη σύζυγό του Πλουμή απέκτησαν 4 παιδιά, μεταξύ των οποίων η Ξαντιά Γαλανομάτα Πέρδικα, που γεννήθηκε το 1886 στα Θημιανά της Χίου και είναι η γιαγιά της συγγραφέως. Η ζωή προχωράει, η μνήμη εξασθενεί στο χρόνο και αυτήν τη μνήμη αποφασίζει να σώσει η Χαρούλα, γράφοντας με μεράκι και ευγνωμοσύνη για την κληρονομιά που της άφησαν. Και είναι αυτή την κληρονομιά που θέλει να σώσει και να μεταβιβάσει στις επόμενες γενιές. Η ιστορία της Χίου, ο πολιτισμός, η ακμή αλλά και η ανηλεής καταστροφή της που συγκίνησε την Ευρώπη και προκάλεσε κύμα φιλελληνισμού αναφέρεται εκτενώς στο βιβλίο. Η Χαρούλα Κριεζής Βυριάδη έχει κάνει βαθιά έρευνα σε αρχεία και ντοκουμέντα που αφορούν τόσο την ιστορία όσο και τη λαογραφία του νησιού. Απ' τη Χίο πάμε στη Σύφνο, με τις Πρασινάδες, την κλασική και κλαδίτικη αρχιτεκτονική, τα αμέτρητα μοναστήρια, τα ξοκλήσια, τους περιστεριώνες και τους περισσότερους από 50 πύργους. Το χωριό Κάστρο της Σύφνου, η πατρίδα των Ραφελέτων, που έφτασαν εδώ το 1600 από τη Βενετιά, όπως προδίδει και το επώνυμό τους, που σημαίνει μικρός Ραφαήλ. Εκεί, στα 1826, γεννιέται ο Αντώνης Ραφελέτος, επίσης προπροπάπος της συγγραφέως από τη μεριά της μητέρας της, ο οποίος μεγάλωσε και έζησε όλη του τη ζωή στο νησί. Ένα από τα 2 του παιδιά, ο Απόστολος, προπάπος της συγγραφέως, γεννήθηκε το 1850 στη Σύφνο, αλλά έφυγε για την Κωνσταντινούπολη.
τη μαγική Επτάλφη, το σταυροδρόμι των πολιτισμών, την πόλη του πάθους, του πόθου, της λάμψης, του πλούτου, της απληστίας, των επιδημιών, της καταστροφικής πυρκαγιάς, της δόξας και της παρακμής. Η πόλη των πόλεων. Εκεί ο Απόστολος Ραφελέτος γίνεται υποδηματοποιός και παντρεύεται την Αγγελική από τη Σέλφη. Απέκτησαν τρεις γιους. Ο Γιάννης, ο μικρότερος, ο παππούς της Καρούλας, φύση καλλιτεχνική, έγινε εξαιρετικός επιπλοποιός. Πολέμησε στο Μαύρο Πόλεμο των 30 ημερών του 1897, παρασημοφορήθηκε και πήρε την ελληνική ηθαγένεια. Μέσα από τις σελίδες του καλέστη του βιβλίου, ταξιδεύουμε στην Κωνσταντινούπολη του παρελθόντος. Ανασένουμε την Άβρα του Βοσπόρου. Κάνουμε βόλτες στο Πέραν, τη γειτονιά του πολιτισμού με άρωμα Ελλάδας. Εκεί που έγινε ο γάμος του Γιάννη Ραφελέτου και της Πέρδικας Βαγιανού. Από την πόλη, ακολουθώντας τις επιταγές της ιστορίας και της σπουδαιότητας των καιρών, η Χαρούλα Κριεζής Βυριάδη μας πηγαίνει στη Σμύρνη της Κομψότητας, στη Σμύρνη της Ελαφράδας, του Κεφιού, του Γλεντιού, της όσμωσης του ανατολικού και δυτικού πολιτισμού, των Ελλήνων, των Τούρκων, των Εβραίων, των Λεβαντίνων. Στη Σμύρνη που μέχρι την τελευταία στιγμή πριν την καταστροφή ζούσε στην αβάσταχτη ελαφρότητα του ίνετης. Δανείζεται τα λόγια της Διδού Σωτηρίου από τα έργα της ματωμένα χώματα και μέσα στις φλόγες για να περιγράψει την τραγωδία. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι βρεθήκαν ξαφνικά έξω από την πατρογονική τους γη. Παράτησαν σκοτωμένα παιδιά και γονιούς άταφους. Παράτησαν περιουσίες, τον καρπό στα δέντρα, το φαΐ στη φουφού, τη σοδιά στην αποθήκη, τον πόδεμα στο σιρτάρι, τα πορτρέτα των προγόνων στους τοίχους. Και βάλθηκαν να τρέχουν, να φεύγουν κυνηγημένοι από το τουρκικό μαχαίρι και τη φωτιά του πολέμου. Και λογίζονταν τυχεροί που άλλαξαν το έχει τους, την πατρίδα τους, με μια σταλιά σιγουριά. Πίσω ξανά στο Πέραν, όπου ζουν και βασιλεύουν ο Γιάννης και η Πέρδικα. Εκείνος μεγαλουργεί σαν επιπλοποιός και εκείνη είναι μια υπέροχη μητέρα 5 κοριτσιών. Η Μίτσι, η Αγγελική, η Σίβα, η Μπέλα και η Φόφη. 5 λουλούδια, με το δικό του προσωπικό άρωμα, χρώμα και φύλωμα το καθένα. Φοιτούν σε γαλλικό σχολείο, μαθαίνουν να συμπεριφέρονται καθώς πρέπει, να κεντούν, να μαγειρεύουν, με μια λέξη να γίνουν καλλιεργημένες δεσποινίδες του κόσμου. Κι είναι εκεί που η μοίρα ζήλεψε και αποφάσισε να κλέψει τη χαρά, να μαράνει το χαμόγελο. Η Αγγελική, από ένα παραπάτημα της τύχης, φεύγει για τον κόσμο των αστεριών, αφήνοντας απαρηγόρητη την οικογένεια ολόκληρη. Αυτόν τον πόνο ακολουθεί και η πολιτική ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με άμεσα θύματα βεβαίως τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Ο νόμος περί επαγγελμάτων του 1932 εξαναγκάζει τους Έλληνες υπηκόους που ήταν εγκατεστημένοι στην πόλη σε εκπατρισμό, εφόσον δεν αποφάσιζαν να απαρνηθούν την ελληνική τους ηθαγένεια και να γίνουν Τούρκοι και ίσως να σπαστούν τον μουσουλμανισμό. Για τον Γιάννη Ραφελέτο δεν ετέθη καν τέτοιο θέμα. Είχε πολεμήσει τους Τούρκους ηρωικά στο πλευρό των Ελλήνων στον ατυχή πόλεμο του 1997, όπως είπαμε. Συνεπώς, δεν υπήρχε θέμα επιλογής. Η επιστροφή στην Ελλάδα ήταν μονόδρομος. Ξανά καινούργια αρχή. Η ημερομηνία αυτή τη φορά 1η Μαρτίου 1935. Και με σαφή τη γνώση ότι τα μεγαλόπνοα σχέδια δεν ωφελούν. Το απλό, το καθημερινό, το πραγματοποιήσιμο σχέδιο είναι αυτό που προστατεύει από το γκρέμισμα της ψυχής. Από τον Πειραιά στην Αθήνα, που ήδη από το 1930 αλλάζει αριστερά. Κοπέλες κομψές, με φορέματα που τονίζουν μέση δαχτυλίδι, νεαροί με ημίψηλα καπέλα και τσιγκελωτά μουστάκια βολτάρουν στην Ερμού και στην πλατεία Συντάγματος και παίρνουν τον καφέ, την ουγγαντίνα, το ποτό ή το αναψυκτικό τους στου Ζώνα, του Ζαχαράτου ή στο Αντωνιάνη. Οι 4 δεσποινίδες Ραφελέτου είναι κομψές, καλοντημένες, όμορφες ή κάθε μια με τον τύπο και τον τρόπο της. Ζωντανά κορίτσια που αγαπούν τη ζωή και που θέλουν να την κατακτήσουν κάτω από το τρυφερό βλέμμα της μάνας και το άγρυπνο και αυστηρό βλέμμα του πατέρα. 6 άνθρωποι, κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, λέει η συγγραφέας.
ευτυχισμένα παιδικά και εφηβικά χρόνια, γκρεμισμένα όνειρα από τη βία του πολέμου, ξεριζωμή, προσφυγιά, θάνατοι που πόνεσαν βαθιά και δεν λησμονήθηκαν ποτέ, σπουδές, δουλειά, χτυποκάρδια, έρωτες, αραβωνιάσματα, γάμοι, καινούργιες οικογένειες, καινούργιες ζωές. Κι ύστερα, η κάθε μια από τις τέσσερις αδελφές ακολουθεί το ποτάμι της ζωής της. Αγωνία, αναζήτηση καλύτερης τύχης, εκτός ελληνικών συνόρων για κάποιους, στο Πορτσάι, στη Ζανζιβάρη, στο Κονγκό, στο Σουδάν, στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο, στο Cape Town. Απουσία, παρουσία, γεφυρώματα, ανησυχία, θυμός, πόνος, έλλειψη, αποδοχή. Κι ύστερα, ξανά πόλεμος, που έφερε ακόμα μια φορά ανατροπές, πίκρα, πείνα, δυστυχία, αλλά και δύναμη, κουράγιο, σθένος ψυχικό. Ούτε αυτός ο πόλεμος στάθηκε ικανός να νικήσει τη ζωή, να την καταστρέψει. Κι ύστερα ο εμφύλος, που ακολούθησε και πόνεσε ακόμα περισσότερο. Όλα μου τα χρόνια με κυνηγούσαν οι φωτιές στην πόλη. Τώρα να με κυνηγάνε οι Έλληνες, έλεγε η Πέρδικα. Ο πόλεμος τελειώνει. Η τρικυμία καταλαγιάζει. Η ζωή παίρνει ξανά τα πάνω της. Γέλια, γλέντια, γιορτές, βόλτες, εκδρομές. Η ζωή αναδεικνύεται περηφανής νικήτρια για μια ακόμα φορά. Η Φόφη, η μικρότερη κόρη της οικογένειας Ραφελέτου, συναντά τον έρωτα της ζωής της στο πρόσωπο του Αντώνη Κριεζή από την Άμβρα. Ένας εφηβικός έρωτας που γεννήθηκε στο σχολείο, μέστοσε μέσα από τις σπουδές του Αντώνη στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη Σχολή Αρχιτεκτόνων, ανδρώθηκε μέσα από μια οικογένεια με 5 παιδιά, τον Δημήτρη, την Ιωάννα, τη Χαρούλα και τα δίδυμα Γιώργο και Κωνσταντίνο και τελείωσε με το τέλος της ζωής του Αντώνη Κριεζή και της Φόφης Ραφελέτου. Ένα μόνιμο λιμάνι ζωής. Η Χαρούλα Κριεζής Βηριάδη νιώθει την ανάγκη να μεταμορφώσει σε λέξη στο χαρτί την ιστορία όλων αυτών των ανθρώπων που γνώρισε αλλά και αυτών που δεν γνώρισε, για να μην χαθούν οι ιστορίες τους, για να τις βρουν οι επόμενοι. Γιατί η γνώση της ιστορίας, η διατήρηση της μνήμης είναι φορείς και προαγωγή πολιτισμού. Αφήνω το χέρι μου να γράψει για εκείνους τους τόπους τους μαγικούς της καταγωγής τους, για συνήθειες αιώνων, μύθους, θρύλους και ιστορίες καθημερινές. Θέλω να κατανοήσω τις σκέψεις και τις πράξεις τους. Θέλω να διατηρήσω τη μνήμη τους ζωντανή. Θέλω να τη μεταβιβάσω στα παιδιά και στα εγγόνια μου, γράφει η Χαρούλα στον πρόλογο του βιβλίου της. Και η γραφή της είναι απλή, ειλικρινής, χωρίς περιτά πλουμίδια, χωρίς τάση ωρεοποίησης της πραγματικότητας. Η αφήγησή της γρήγορη, ρυθμική, γεμάτη εικόνες, κινηματογραφική θα έλεγα. Ρέει σαν η Χαρούλα με μια κάμερα στα χέρια να μπαίνει στο χώρο του χρόνου και να κλέβει μια ιστορία δύο αιώνων, την ιστορία των προγόνων της. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο στη Μαρία Κριεζή Τσάμι, εξαδέλφη μου, η οποία έχει ετοιμάσει ένα πρόλογο και η οποία θα μας διαβάσει το λόγο που έγραψε και μας διάβασε στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου στο Σεν Ζορζ Λικαμπέτ που έγινε το Μάιο του 2017, η θεία Μάρο Κριεζή Βραχνού, η οποία είναι διανύει το 101ο έτο της ηλικίας της και θα μας διαβάσει το λόγο της. Καλησπέρα και από μένα. Η Χαρούλα μου έδωσε το... καταρχήν πιστεύω είμαστε ίχνος των προγόνων μας και η Χαρούλα μου έδωσε το έναυσμα για να μιλήσω λίγο για διαχρονικότητα. Το βιβλίο αυτό, όπως και το προηγούμενο της Χαρούλας που αφορούσε την οικογένεια των πατεράδων μας, εντάσσεται μέσα στις αναζητήσεις που όλοι κάνουμε στην πορεία της ζωής μας. Τελευταία διάβαζα ένα βιβλίο του Έρμαν Έσε, ο οποίος έλεγε «Ο χρόνος δεν είναι πραγματικός και αν δεν είναι πραγματικός, τότε είναι πλάνη και η διαχωριστική γραμμή που φαίνεται πως υπάρχει ανάμεσα στον κόσμο και στην αιωνιότητα». Και το συνδέω με μια δική μου σκέψη. Δεν υπάρχει παρά μια ψυχή για όλους και αν τα εκατομμύρια των υπάρξεων φαίνονται διαφορετικά, όπως οι κόσμοι που κυλούν στον ουρανό, είναι η ίδια αστραπή της σκέψης ή της αγάπης, αν θέλετε, που λάμπει ταυτόχρονα στις χωρισμένες από τους αιώνες καρδιές.
Και τώρα για όσους δεν είχαν παρευρεθεί στην πρώτη παρουσίαση που έγινε στο St. George Λυκαμπέτους, θα σας διαβάσω το λόγο που εκφώνησε η αγαπημένη μας θεία Μάρο, η οποία διανύει το 101ο έτος της ηλικίας της και δεν σταματάει να μας εκποιήσει με τη διάβγεια του πνεύματός της, την ακμεότητά της, τη στομφώδη και δυνατή φωνή της και την καθαρή της άρθρος. Είπε λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι και συγγενείς, δεν βρίσκω λόγους να σας ευχαριστήσω γιατί βρίσκεστε εδώ σήμερα στην παρουσίαση του βιβλίου της πολυαγαπημένης μου ανιψιάς Χαρούλας, κόρη του αείμνηστου αδερφού μου Αντώνη Κριεζή. Μπράβο σου, Χαρούλα μου. Πριν από λίγα χρόνια έγραψες την ιστορία της οικογένειάς μας, του μπαμπά σου. Με επιτυχία αναφέρθηκες σε όλες τις γενιές και τους τόπους καταγωγής από το 1600. Τώρα για δεύτερη φορά αποφάσισες να γράψεις την ιστορία της οικογένειας της μητέρας σου και να την τιμήσεις, αφήνοντας συγχρόνως κληρονομιά στα παιδιά σου τις ρίζες τους. Έκανες για δεύτερη φορά τόσο κόπο, επί 4 χρόνια, προσπάθησες και βρήκες στοιχεία για την ιστορία τους, ξεκινώντας από την καταγωγή του στοιχείο και φτάνοντας έως σήμερα. Δυστυχώς η μητέρα σου έχει φύγει πολλά χρόνια πριν, και όμως κατάφερες να γράψεις και να εκδώσεις αυτό το βιβλίο. Το λιμάνι της ζωής. Και μόνο ακούγοντας τον τίτλο, καταλαβαίνω γιατί τον επέλεξες. Ήταν πραγματικά η Φόφη ένα τρυφερό και γεμάτο αγάπη λιμάνι για τον πατέρα σας και τα 5 παιδιά της και τις οικογένειές του. Ήταν μια γυναίκα άξια πολύ, καλλιτέχνης, αξιέπαινη, με πολλά ενδιαφέροντα και ικανή, είχε μεγάλη καρδιά και φρόντιζε όλους. Η οικογένειά της ήταν μια πολύ ευπρεπής οικογένεια. Ο πατέρας της επιπλοποιός στην πόλη, από όπου ήλθαν και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα το 1935. Στο βιβλίο της όμως η Χαρούλα θα μας τα πει όλα αναλυτικά. Εγώ θα σας πω για το πώς γνωρίστηκε ο Αντώνης με τη Φόφη, καταγωγή του στοιχείο και φτάνοντας έως σήμερα. Δυστυχώς η μητέρα σου έχει φύγει πολλά χρόνια πριν και όμως κατάφερες να γράψεις και να εκδώσεις αυτό το βιβλίο. Το λιμάνι της ζωής. Και μόνο ακούγοντας τον τίτλο, καταλαβαίνω γιατί τον επέλεξες. Ήταν πραγματικά η Φόφη ένα τρυφερό και γεμάτο αγάπη λιμάνι για τον πατέρα σας και τα 5 παιδιά της και τις οικογένειές του. Ήταν μια γυναίκα άξια πολύ, καλλιτέχνης, αξιέπαινη, με πολλά ενδιαφέροντα και ικανή, είχε μεγάλη καρδιά και φρόντιζε όλους. Η οικογένειά της ήταν μια πολύ ευπρεπής οικογένεια. Ο πατέρας της επιπλοποιός στην πόλη, από όπου ήλθαν και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα το 1935. Στο βιβλίο της όμως η Χαρούλα θα μας τα πει όλα αναλυτικά. Εγώ θα σας πω για το πώς γνωρίστηκε ο Αντώνης με τη Φόφη και πώς έγινε το ειδύλιο. Η Φόφη είχε άλλες 3 αδερφές. Εκείνη ήταν η μικρότερη. Τη Μίτσι, τη Σίβα και την Μπέλα. Ήταν όλες πάρα πολύ όμορφες κοπέλες και πολύ αξιαγάπητες. Να σας πω παρεπιπτόντως ότι όταν αραβωνιάστηκε η Κατερίνα μου τον Νικηφόρο, ανακαλύψαμε ότι ήταν συγγενής η Ραφελέτη με τους Μοσχόπουλους από τη Σύφνο και χάρηκα γιατί είχαν και πολλά χρόνια να βρεθούν. Τι μικρός που είναι ο κόσμος. Λοιπόν, είχαμε τότε την κατοχή των Γερμανών στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς κοροπηδούσαμε κάθε Σάββατο και Κυριακή. Είχαμε μια μικρή παρέα που όλο μεγάλωνε, γιατί ο καθένας έφερνε φίλους του. Πηγαίναμε κάθε Σάββατο στο Απέργη, το ξενοδοχείο στην Κηφισιά, με τα γκαζοζέν, και την Κυριακή στο Σέσιλ και χορεύαμε σε απογευματινό τσάι. Μια μέρα οι φίλοι μας Νικολάκης και Δημήτρης Δαρδούγιας έφεραν μαζί τους την Μπέλα, την αδερφή της Φόφης, και τη γνωρίσαμε. Μια άλλη φορά ο Ανδριώτης, ο Νίκος ο Ασημάκος, έκανε πάρτι και η Μπέλα πήρε μαζί της τη μικρή της την αδερφή τη Φόφη. Εκείνο το απόγευμα ήρθε μαζί μας και ο αδερφός μου ο Αντώνης. Τότε ο Αντώνης και η Φόφη ήταν παιδιά. Ο Αντώνης φοιτητής στο Πολυτεχνείο, στην Αρχιτεκτονική, και η Φόφη μαθήτρια στο σχολείο. Από τότε άρχισε το ειδύλιο. Βλεπόντουσαν κάθε μέρα. Ήταν ένα κούντο φούντρ που κράτησε για όλη τους τη ζωή. Τότε οι Γερμανοί πήραν όλα τα τρόφιμα από την Ελλάδα. Να καταλάβετε ότι μας έδιναν με δελτίο μια φέτα ψωμί που κατασκεύαζαν από τους σπόρους του χόρτου που έκαναν τις σκούπες.
Ο Αντώνης πήγαινε το πρωί στο Πολυτεχνείο και το απόγευμα δούλευε σε έναν εργολάβο οικοδομών και η αμοιβή του ήταν μία κουραμάνα την εβδομάδα, ένα καρβέλι. Εγώ τότε δούλευα στην Εθνική Τράπεζα και μας έδιναν συσίτιο κάθε μέρα. Μετά όσο περνούσε ο καιρός, τα χρήματα που μας έδιναν για μισθό από το πρωί έως το βράδυ εξανεμίζονταν. Τότε ο διοικητής της τράπεζας αποφάσισε να δίνει διάφορα τρόφιμα στους υπαλλήλους, αντί χρημάτων. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολη η επιβίωση στις οικογένειες. Οι Έλληνες πέθαιναν στο δρόμο από ασυτεία. Η Φόφη, όταν τέλειωσε το σχολείο, πήγε σε μια σχολή αρχιτεκτονικού σχεδίου και έτσι βοηθούσε και τον Αντώνη στη δουλειά του. Όταν παντρεύτηκα το Σταύρο μου, έφυγα από το σπίτι της μαμάς. Τότε ήθελε να παντρευτεί και ο Αντώνης τη Φόφη και έμειναν στο σπίτι με τη μαμά τον πρώτο καιρό. Κάνανε μια πολύ ωραία οικογένεια με 5 αξιαγάπητα παιδιά που τα μεγάλωσαν με πολύ φροντίδα, αυστηρότητα αλλά και πολύ αγάπη. Η Φόφη ήταν πολύ καλή μητέρα, αγαπούσε πολύ τα παιδιά και παρόλο που ήταν πολλά, έβρισκε το χρόνο να ασχοληθεί ουσιαστικά μαζί τους και με τα μαθήματά τους στο σχολείο, τις ξένες γλώσσες, τον αθλητισμό κλπ. Κατάφεραν τα 3 αγόρια να μπουν στο Κολέγιο Αθηνών, τότε που ήταν μόνο αρένων, και μετά στα καλύτερα πανεπιστήμια στην Αμερική. Τα κορίτσια επίσης σπούδασαν και εργάστηκαν πολλά χρόνια, ακολουθώντας τις επιλογές τους. Χαίρομαι να τους βλέπω όλους στη λειτουργία μας στην Αγία Θαλασσινή κάθε καλοκαίρι και σε κάθε άλλη ευκαιρία και πολύ τα καμαρώνω, όπως και όλα τα υπόλοιπα αγαπημένα μου ανήψια και μικρανήψια. Η Φόφη, όταν μεγάλωσαν τα παιδιά της και έφυγαν, ασχολήθηκε με πολύ στοργή με τα εγγόνια της, βοηθώντας πολύ τα παιδιά της σε αυτό. Παράλληλα έκανε αυτά που την ευχαριστούσαν τόσο πολύ, τα καλλιτεχνικά της δηλαδή. Ζωγράφιζε πολλές ώρες και δεν σταματούσε να αναζητά με πολύ ενδιαφέρον άλλα είδη τέχνης. Έκανε κεραμικά με πυλό, υφαντά με τον αργαλιό και ό,τι άλλο επιθυμούσε κατά καιρούς. Παράλληλα της άρεσε πολύ να διαβάζει και διάβαζε τους κλασικούς συγγραφείς, κυρίως ιστορία αλλά και πολλά άλλα βιβλία. Έγινε μέλος και στη συνέχεια πρόεδρος του διαλεκτικού ομίλου Κηφισιάς. Ήταν πραγματικά μια πολυτάλαντη και άξια γυναίκα, κοινωνική και πολύ αγαπητή, που δυστυχώς αρρώστησε και έφυγε γρήγορα από κοντά μας. Ο Αντώνης, μην μπορώντας να σηκώσει το πένθος του αυτό, έφυγε και εκείνος ένα χρόνο μετά τη Φόφη του. Έζησαν πολύ ερωτευμένοι και αγαπημένοι στη ζωή τους, αφήνοντας στα παιδιά τους την κληρονομιά του καλού προτύπου. Σας εύχομαι να είσαστε καλά και ευτυχισμένοι όλοι και εσείς και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και να φτάσετε στην ηλικία μου 100 ετών εσείως εφέτος. Γεια σας και σας φιλώ όλους, είπε η θεία μου. Θα δώσω το λόγο στον Δημήτρη Κρυεζή, τον αδελφό μου, για να μας πει και εκείνος τα δικά του. Καλησπέρα σας. Ήθελα να ευχαριστήσω όλους που μιλήσανε για το βιβλίο της αδερφής μου, από τον Νίκο τον Βασιλόπουλο, την Αντριάννα, την Ρεμούνδου, την κυρία Ράνια, τη θεία μου τη Μάρα του Βραχμού και τη ξαδέρφη μου τη Μαρία. Καλησπέρα σε όλους. Με μεγάλη χαρά έμαθα ότι η αδερφή μου η Χαρούλα ετοιμάζει και δεύτερο βιβλίο. Πραγματικά συγγραφέα και με μεγάλο ταλέντο. Ταλέντο βρέθηκε στην οικογένεια που δεν ξέραμε ότι υπήρχε. Δεν είναι μόνο να κάνεις ανάλυση τα ταξίδια και να γνωρίσεις όλα τα μέρη, αλλά να συνδυάσεις με όλα αυτά ένα βιβλίο και να το εκδώσεις κιόλας. Δηλαδή έπαινω στη Χαρούλα που αποδεικνύεται εκτός από μεγάλη επιχειρηματίας, μητέρα και γιαγιά, που έγινε και συγγραφέας με μεγάλο ταλέντο. Μπράβο Χαρούλα. Όσοι έχετε δει το πρώτο της βιβλίο, το ταξίδι της ζωής για την οικογένεια του πατέρα μου και είπατε μπράβο τη Χαρούλα που τα κατάφερε τόσο καλά. Τώρα το ξεπέρασες Χαρούλα σε πιο μεγάλο βαθμό με το δεύτερο βιβλίο σου και βρήκες τόσο δύναμη και ταλέντο που είχες μέσα σου. Έχεις το δυναμισμό της οικογένειας μας και σου αξίζει ένα μεγάλο έβριο. Το λιμάνι της ζωής είναι πολύ όμορφος τίτλος και μαζί με το βαρκάκι στο εξώφυλλο, πολύ ταιριάζει με αυτά που έγραψες.
Το βιβλίο σε ταξιδεύει από τη Σύχνο, όπως ακούσατε, που κατάγεται ο παππούς μου και τυχείο που γεννήθηκε η γιαγιά μου, στην Κωνσταντινούπολη που παντρευτήκαν ο παππούς και η γιαγιά, και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που γυρίσαν στην Ελλάδα το 1935. Μαθαίνει κανείς πολλά για την ελληνική ιστορία από το 1800 μέχρι το 2000 και πόσο δύσκολη ήταν η ζωή την εποχή εκείνη. Αλλά εμένα κατάφερες να με πας πίσω νοηρά σε εκείνες τις εποχές που δεν ζήσαμε εμείς ποτέ, αλλά μάθαμε πως με τα σκαμπανεβάσματα της οικογένειας μας και τι παραλληλισμού έχει η ζωή τότε με τη δικιά μας τη ζωή τώρα. Πολλά από τα ονόματα τα είχα ακουστά σαν μικρό παιδί, Πλουμή, Βαγιανός, Ραφελέτος, Πέρδικα, Γιάννης, Νίκος, Υπάτιος, Αγγελική, Βασιλική, Απόστολος, Μπέλα, Θόδωρος, Φόφη, Αντώνης. Αλλά εμένα τα ονόματα αυτά έχουν ένα παραλληλισμό με τα ονόματα της άνδρου που αγαπάμε τόσο πολύ. Εγώ όταν ακούω ονόματα Χαρίκλια, Ασημίνα, Μαργαρό, Άννα, Γιάννης, Μαριγούλα, Χαρίλα, Οσιρήνη, Μόσχα, Σταμάτης, Σταύρος, Λονάρδος, Λεωνίδας, παρόμοιο με τα ονόματα της οικογένειας της δικιάς μας, αισθάνομαι αντριώτης. Έμαθα πολλά και μάλλον με ξεκίνησες και εμένα να νιώθω μέσα στη ζωή ότι πρέπει να ταξιδέψω, να πάω να δω Σύχνο, να πάω να δω Χίο, να πάω να δω πόλη που δεν έχω πάει ποτέ μου, γιατί πάντα ερχόμαστε στην Άνδρο. Και πολλά θέλω να τα κάνω κι εγώ για να δω πώς έζησε η οικογένειά μας εκείνα τα χρόνια. Ότι είχαμε 4 θείες και ένα θείο, ότι η μητέρα μας η Φόφη δεν γνωρίστηκε με την αγαπημένη μου τη γιαγιά τη Ζαχαρούλα, την πεθερά της δηλαδή, παρά μερικές μέρες πριν το γάμο του πατέρα μας. Παρομοίως ο πατέρας μας ο Αντώνης δεν είχε γνωρίσει τα πεθερικά του, παρά λίγες μέρες πριν το γάμο, αν και γνωριζόντουσα με τη μητέρα μου 7 χρόνια. Απίθανα πράγματα, στη σημερινή εποχή δηλαδή, να έχεις μια κοπέλα και να μην την έχουν γνωρίσει οι γονείς σου ή οι γονείς της. Ένα πάντως ταιριάζει με το τώρα ότι ακόμα νιόπαντρα ζευγάρια αρχίζουν τη ζωή τους πολύ κοντά στους γονείς τους πριν φύγουν και φτιάξουν δικό τους σπιτικό. Αυτό συμβαίνει τελευταία και στο εξωτερικό και έχει συμβεί και σε μένα. Τα παιδιά μου έχουν αρχίσει και ξανάρχονται στο σπίτι τους. Οπότε πολλά δεν αλλάζουν, απλώς οι γενναίες αλλάζουν και οι καιροί αλλάζουν. Οι φωτογραφίες Χαρούλα στο βιβλίο σου απίθανες και ατελείωτες και καλύπτουν όλες τις γενιές της οικογένειας μας και σε ευχαριστώ που πήρες τον χρόνο να ασχοληθείς με όλα αυτά και να σε συγχαίρω στον αδελφό σου για το καταπληκτικό σου έργο. Άναψες μέσα μου το φως να δω και να μάθω πολλά που δεν ήξερα ως τώρα και άλλα που δεν έχω προλάβει να γνωρίσω στη ζωή μου. Οπότε με ταξίδεψες σε όλα αυτά τα μέρη και με έκανες να βρω και εγώ το λιμάνι της ζωής μου που για μένα είναι πάντα η οικογένειά μας και εδώ οι άνδρες. Εύγε Χαρούλα, μπράβο σου, συγχαρητήρια για το τρομερό σου έργο. Σε ευχαριστώ που μου ζήτησες να πω δύο λόγια. Και αυτές τις μέρες είναι και τα 25 χρόνια από ό,τι είπε και η Χαρούλα από το θάνατο της μητέρας μας της Φόφης. Και μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια σε χαιρετούμε και σε θαυμάζουμε. Η μητέρα μου κάθε εβδομάδα που ζούσα στο εξωτερικό μου έστειλε ένα γράμμα. Λοιπόν, έχω όλα τις τα γράμματα φυλαγμένα. Θα σας διαβάσω μια παράγραφο από ένα γράμμα που μου έγραψε το 1984. Δημήτρη μου γλυκέ, σε σκέφτομαι πολύ αυτές τις μέρες με το άνοιγμα της καινούργιας σου δουλειάς. Προβληματίζομαι πώς θα τα καταφέρεις τόσα έξοδα, τόσα λεφτά. Αγώνας μεγάλος παιδί μου και μεγάλο σου εύχομαι ο Θεός να είναι κοντά σου και η Αγία Θαλασσινή. Πάντα η μαμά έγραφε κάτι για την Αγία Θαλασσινή. Ευχαριστώ. Θα μας πει και ένα μιλία στα αγγλικά ο Δημήτρης σε λίγο. Θα κλείσει πάλι με αυτό. Απλώς θέλω να σας πω και εγώ δύο λόγια. Θέλω να ευχαριστήσω εξαιρετικά τη Βιβί Λάλη για την πολύτιμη βοήθειά της με την παραχώρηση όλου του οικογενειακού της αρχείου, όπως φωτογραφίες, οικογενειακά έγγραφα, από μαγνητοφωνημένο υλικό, επιστολές και άλλα. Χωρίς τη βοήθειά της θα ήταν αδύνατη η καταγραφή των προγόνων της οικογενείας. Θέλω...
Επίσης ευχαριστώ τη Βίκη Γεωργιάδη Δούκα για την παραχώρηση αρχείου της οικογένειάς της, τον Ανδρέα Γρηγορόπουλο για την πολύτιμη βοήθειά του κατά την έρευνα στη βιβλιοθήκη Χίου και στις δημόσιες υπηρεσίες της Χίου για τη διάθεση των ποιημάτων του, καθώς και επίσης για τη διόρθωση των κειμένων του παρόντος συγγράμματος. Τον Αλέξη Ρούκο για την αρχιοθέτηση και πληκτρολόγηση της αλληλογραφίας Κώστα Μίτση. Την Αταλία Σβυριάδη Ρούκο για τη δημιουργία των γενεαλογικών δέντρων σε μορφή Excel. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους Σταμάτη Βασίλαρο, Τάσο Τσάμι, Ανδριάννα Λεβαντή Ρεμούντου, Κώστα Μπαϊρακτάρη και Νικόλα Παϊζάνη γιατί παραχώρησαν ποιήματά τους και μου εμπιστεύθηκαν να τα βάλω μέσα στο βιβλίο μου. Φυσικά θέλω να ευχαριστήσω τη Μάρο Βαραχνού για τη συγκινητική της ομιλία, την παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα και για την παραχώρηση του λόγου της, την οποία μας ανέβησε η Μαρία σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εκδότριά μου, τη Λένα Τιμπαντοπούλου, η οποία επιμελήθηκε το σχεδιασμό και τη συνειδητοποίηση του βιβλίου και είχε υπομονή κατά τη διάρκεια των συνεχών διορθώσεων. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο Σβυριάδη για την επιμέλεια του βίντεο της παρουσίασης σήμερα. Δυστυχώς δεν έχουμε ήχο σήμερα, δεν έχουμε μουσική μάλλον. Και την αδελφή μου την Ιωάννα που βοηθάει πολύ στα βιβλία. Θέλω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο που θεωρώ εκτός από πολύ χαρακτηριστικό για την Μπέλα, η οποία ήταν πιο δυναμική από τις τέσσερις αδελφές. Στην οικογένεια, κατά τη διάρκεια της κατοχής, όταν σήμαινε συναγερμός, κατέβαιναν όλοι στο κάτω σπίτι. Ζούσαν όπως όλοι με τα ελάχιστα τρόφιμα και ό,τι έπαιρναν με τα δελτία. Η Μπέλα έπρεπε να πάει μια μέρα στην οδό Σκουφά, που ήταν η Εγγλέζη, για να ψωνίσει τρόφιμα για το σπίτι. Από τη Χαριλάου Κούπη ήταν σχετικά κοντινή η απόσταση. Αλλά οι σφαίρες έπεσαν βροχή, πότε από δεξιά και πότε από αριστερά. Φοβήθηκε πολύ και έλεγε: «Πάνε γύρω, στα χέρια σου βρίσκω. Βοήθησέ με να πάω να ψωνίσω και να γυρίσω σώμα σπίτι». Ήταν εποχή Χριστουγέννου και στο σπίτι δεν είχαν τίποτα για φαγητό. Βγαίνει το χωνί και λέει: «Όσοι έχουν παιδικό δελτίο, να έρθουν να πάρουν corned beef». Η μικρότη αδελφή, η Φόφη, είχε πάει στην Καλυθέα, στο σπίτι της Ήβας, εκείνη την ημέρα. Πάει λοιπόν η Μπέλα, παίρνοντας και το δελτίο της Φόφης μαζί της, και πάει να πάρει το corned beef. Της λένε εκείνη: «Τι θες, συντρόφισσα?» «Σύντροφε, θέλω να μου δώσεις δύο κονσέρβες». «Γιατί, συντρόφισσα, να σου δώσω δύο κονσέρβες?» «Γιατί έχω το δελτίο της αδελφής μου και έχω και το δικό μου. Δύο δεν θα πάρω». «Δεν θα πάρεις δύο». «Όχι, είναι άδικο. Να φάω μόνο εγώ και να μην φάει η αδελφή μου». «Και γιατί δεν ήρθε η αδελφή σου?» «Είναι άρρωστη και στο κρεβάτι», ενώ η Φόφη ήταν στην Καλυθέα. Η Μπέλα, πάντα ετοιμόλογη, τα κατάφερε ακόμα μια φορά. Πάντα έλεγε ότι έπρεπε. «Πρέπει αυτό που είσαι στο μυαλό σου να το λες ευθέως. Να μην κοπιάζεις, να μην αφήνεις περιθώριο στον άλλον να σε αμφισβητήσει. Με αυτά που λες». Πάει στο σπίτι και βγαίνει πάλι το χωνί, στη γωνία Τσιμισκή. Δίνουν γλυκοπατάτες. Ο πατέρας της λέει να μην πάει. Η μητέρα της: «Μην βγεις και έχω έννοια». Αλλά η Μπέλα βγήκε. Οι σφαίρες δεξιά και αριστερά στα αυτιά της. Φσ, φσ, φσ. Παίρνει γλυκοπατάτες, πάει σπίτι και λέει στη μητέρα της: «Μαμά, θα κάνουμε Χριστούγεννα με κρέας, κορμπίθ και πατατούλες. Τι άλλο θέλουμε?» Αυτή ήταν η Μπέλα. Ήταν η πιο δυναμική από όλες τις αδελφές. Και τώρα ο Δημήτρης θέλει να μας διαβάσει ένα κείμενο στα αγγλικά. And now a few words in English, as my family and friends will have an easier time understanding me than if I speak in Greek. Harula, indeed you engage your topic of research and our mom's family with the same zest and vigor as you did for the first book you created a few years back for Dad's family. We are honored to be here and to be also included in your book. You did an amazing amount of research and traveled all over with where the family lived, and in your book, you made us travel with you and visit the same places where they all lived, from the island of Cyknos to the island of Chios to Constantinople and back in Athens. Your tenacity and detail bring us close to many of the issues our ancestors faced in raising their families. Many similarities with today's world and a much different pace of life. Amazing to me was the fact that in such a short period of time you gathered all the material and did the amazing research to catalog and present
in one book. Many things amazed me, but more than the description of the life back in all the situations the family lived. The harbor of life, as your book is called, is for all of us something different that we need to arrive after we're doing some exploring of our own lives. You did help us to explore with you and arrange for us to arrive at our own harbor. For me, the harbor is a strong family and all the friends here in Andros. Congratulations for your amazing achievement, and we all have one more request. We wish that you would translate your book in English so your audience can expand beyond Andros and Greece to others of family and friends living abroad. Congratulations on your amazing literary work, which comes on the amazing 25-year anniversary of our mother's passing. Thank you and congratulations. Well done. Ευχαριστώ πολύ όλους. Ήταν πολύ συγκινητικές όλες σας οι ομιλίες. Της Ράνιας πάρα πολύ με συγκίνησε και της Μαρίας πολύ ωραίος και πρόλογος μου και του Δε Δημήτρη πάρα πολύ γνωστός και ωραίος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι κάποια απόφαση που την πήρα μόλις τώρα. Έχω σκοπό να μεταφράσω και τα δύο βιβλία στα αγγλικά, Δημήτρη. Αρκεί να υπάρχω και να προλάβω. Γιατί θέλει δουλειά πολύ και θα το κάνω μόνιμα.